και έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα εδώ στην, να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας τον Νίκο Λιγερό. Ο Νίκος Λιγερός έτσι απλά θέλει να λέει ότι είναι φίλος. Σωστά. Αφού είναι αλήθεια. Μόνο, μόνο αυτό. Αλλά εγώ θα προσθέσω ότι ο Νίκος Λιγερός είναι στρατηγικός σύμβουλος. Σωστός από φίλος, είσαι σωστά. Και στρατηγικός σύμβουλος. Ναι. Στο μικρόφωνο Μίκης Κασάμπης, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 6. Και το θέμα μας σήμερα είναι η νοημοσύνη και άνθρωπος. Και θα δούμε μαζί με τον Νίκο την προέκταση αυτής της, αυτού του χαρίσματος βασικά. Γιατί πρόκειται για χάρισμα, αντιλαμβάνουμε έτσι, το να έχει κάποιος ψηλοδείχτη νοημοσύνη, Νίκο. Ναι, σωστά, σωστά. Mm-hmm. Πώς όμως μπορεί κάποιος να εντοπίσει ένα άτομο με υψηλό δείχτη νοημοσύνης? Μέσω της στρατηγικής. Ναι, δηλαδή. Δηλαδή όταν αναλύεις τα δεδομένα και βλέπεις ότι παράγει ένα έργο που είναι διαφορετικό από το συμβατικό, σου δίνει μια ένδειξη, μετά έρχεται αν θες η διάγνωση που χρησιμοποιεί μερικές τεχνικές όπως είναι ο δείκτης νοημοσύνης με διάφορα τεστ, μετά αυτό αν θέλεις επιβεβαιώνεται και μετά κοιτάζουμε κατά πόσο μπορούμε να ακολουθήσουμε, παρακολουθήσουμε ένα παιδί ας πούμε που εξελίσσεται, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει μερικά προβλήματα στρατηγικά και γι' αυτό θα ονομάσουμε αυτό το φαινόμενο mentorship, άρα είναι ο μέντορας που θα κοιτάξει ως δάσκαλος πώς εξελίσσεται ο μαθητής σου. Ναι. Επειδή ανέφερες και το διαφορετικό απροσυμβατικό, δηλαδή είναι ένα πρώτο, μια πρώτη ένδειξη ότι κάποιος έχει υψηλό δείχτη νοημοσύνης. Κοίτα, όταν έχεις ένα παιδάκι που παίζει γρήγορα σκάκι, διαβάζει γρήγορα, γράφει από μόνο του, είναι ανεξάρτητο όσο αφορά τον στοχασμό του, ζει μέσα στον κόσμο των βιβλίων, είναι ικανό να παράγει μια σκέψη που δεν συσχετίζεται με την ηλικία του, είναι αν θες ενδείξεις. Ναι. Μετά μπορεί να υπάρχει μια πιστοποίηση χρησιμοποιώντας διάφορα πιο τεχνικά τεστ, αλλά η ιδέα είναι ότι η διαφορά υπάρχει και αυτή η διαφορά κάνει ήδη τη διαφορά. Ναι. Ποιος όμως εντοπίζει αυτή τη διαφορά? Αυτή τη διαφορά την εντοπίζουν σε τεχνικό και επαγγελματικό επίπεδο οι ψυχολόγοι που είναι ειδικοί ως παιδοψυχολόγοι και έχουν στη διάθεσή τους τεστ του τύπου WIS3. Mm-hmm. Και μετά όταν μεγαλώνουν έχουμε το WES, έχουμε το CATEL, έχουμε το BINE, τα AMFABINE κτλ. Ναι. Επειδή αναφέρθηκε στο θέμα του ψυχολόγου, ένα παιδάκι, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ψηλό δείχτη νοημοσύνης, έχει να κάνει με την ψυχολογία του ή με την λογική του? Γιατί ένας ψυχολόγος και, και τα δύο, και τα δύο. Στην πραγματικότητα ένα παιδί που έχει υψηλό δείχτη νοημοσύνης έχει και υπερευαισθησία. Γιατί είναι ικανό με την εντυμολογική έννοια της εμπάθειας, δηλαδή ικανό να καταλάβει πώς νιώθει ο άλλος, κατά συνέπεια βοηθάει περισσότερο τον άλλον. Έχει τάσεις που να είναι αλτρουιστικές, δηλαδή θα ασχολείται με τον άλλον. Ναι. Και δεν θα ασχολείται μόνο με τον εαυτό του. Mm-hmm. Όλες αυτές οι ενδείξεις, άμα είναι μερικές από αυτές, έχεις μια μικρή ένδειξη. Άμα είναι οι περισσότερες από αυτές έχεις μια μεγάλη ένδειξη, άμα είναι όλες από αυτές έχεις να κάνεις μια ακραία περίπτωση. Ναι, υπάρχει ακόμη τελευταίος και για συναισθηματική νοημοσύνη, είναι αυτό το οποίο ανέφερες. Όχι, το συναισθηματική νοημοσύνη αν θες είναι μια προσέγγιση πιο μαρκετίστικη, έτσι ναι, ώστε να είναι πιο απλωμένο το πλαίσιο. Στην πραγματικότητα ο κλασικός δείκτης νοημοσύνης εμπεριέχει έννοιες συναισθηματισμού. Γιατί ακριβώς όπως σου είπα η υπερευαισθησία και η εμπάθεια, δηλαδή η ικανότητα ετυμολογικά να νιώσεις πώς νιώθει ο άλλος και όχι απλώς να έχεις συμπάθεια, είναι χαρακτηριστικά της υψηλής νοημοσύνης. Και αυτό μπορεί να μετρηθεί, υπάρχει κλίμακα μέτρησης? Ναι, υπάρχουν οι λεγόμενες κλίμακες που είναι οι κλίμακες Βέσλερ, οι κλίμακες Κάτελη, οι κλίμακες τα Φομπινέτα, αλλά όλες αυτές κοιτάζουν κατά πόσο υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με την κανονικότητα, δηλαδή τον κλασικό δείκτη νοημοσύνης 100 και μετά λέμε ότι αν υπάρχει μια
τυπική απόκληση, το ότι είμαστε ας πούμε σε μία βάση στο 115, στην άλλη 116, στην άλλη 124. Ναι. Κατά συνέπεια όλες αυτές οι βάσεις και οι κλίμακες είναι φτιαγμένες για να υπάρχει μια μελέτη για να βοηθηθούν και παιδιά, και όχι μόνο τα πρικισμένα παιδιά, να βοηθηθούν και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Mm-hmm. Γιατί έχει μεγάλη σημασία για την στρατηγική αντιμετώπιση της εκμάθησης να έχεις μερικά δεδομένα για να μπορείς να πεις θα χρησιμοποιήσω πιο πολύ αυτή τη μεθοδολογία παρά μια άλλη. Ναι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι υπερκινητικά. Έχει να κάνει κίνηση μαζί με το δίκτυο νοημοσύνης. Μερικές φορές ναι, μερικές φορές όχι. Δηλαδή δεν είναι απόλυτος ο συσχετισμός. Έχουμε μερικά παιδιά που τα εντοπίζουμε λόγω προβλημάτων στο σχολείο και ένα από τα προβλήματα είναι η υπερκινησία και όταν κάνουμε διάφορα τεστ εντοπίζουμε ότι μπορεί να έχει σχέση και με το δίκτυο νοημοσύνης, γιατί στην πραγματικότητα βαριούνται και δεν ξέρουν τι να κάνουν και αυτό προκαλεί αυτή την υπερκινησία. Ναι. Τώρα, επειδή όμως αναφέρθηκε στο θέμα της στρατηγικής, ένα άτομο το οποίο είναι διαφορετικό από τα άλλα παιδιά, από ναι. τα άλλα άτομα, άρα έχει μια δική του στρατηγική, διαφορετική. Σωστά, και μια άλλη αντίληψη του κόσμου. Και μια άλλη αντίληψη του κόσμου. Αυτή η στρατηγική πώς μπορεί να εφαρμοστεί, αντιλαμβάνομαι, και σε διάφορους άλλους, σε άλλα... ναι, ακριβώς και σε άλλα επίπεδα ζωής. Έτσι. Σωστά, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πώς όμως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους ανθρώπους και σε ποιους τομείς μπορεί να αξιοποιηθούν. Υπάρχουν ένας ο οποίος... Πρώτα απ' όλα το θέμα της νοημοσύνης αξιοποιεί την θέληση στη στρατηγική. Όπως λέγαμε προηγουμένως για το ΣΚΑΚΙ, για τις ΔΑΜΕΣ, για τον ΚΟ, πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική σκέψη για να μπορείς να διαχειριστείς τέτοιου τύπου παίρνια. Αλλά ένας τομέας που είναι σημαντικός είναι και το ανθρώπινο δυναμικό. Mm-hmm. Είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, πώς λειτουργούν. Μετά, αν είναι ακραίες καταστάσεις, όπως είναι το στρατιωτικό σκέλος, το ακραίο μπορεί να είναι η πυροσβεστική, μπορεί να είναι το νοσοκομείο. Δηλαδή, οτιδήποτε περιέχει το έκτακτο και το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπίσεις εκείνη τη στιγμή, πρέπει να έχεις μια προετοιμασία που μπορεί να είναι, αν θες, το αποτέλεσμα της στρατηγικής. Κατά συνέπεια, ακόμα και ένας τομέας που σου φαίνεται πολύ κλασικός όπως είναι η αιμοδοσία, εμπεριέχει στοιχεία στρατηγική, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι αν δεν προλάβεις το γεγονός, την ώρα του γεγονότος θα είναι πολύ αργά για να βρεις αίμα. Ναι. Τώρα, υπάρχει η διαχείριση έκτακτων κρίσεων βασικά. Σωστά, έτσι. Σωστά. Αυτό ονομάζουμε διαχείριση κρίσεων. Ναι. Το πώς μπορεί κάποιος να διαχειριστεί αυτή την έκτακτη κρίση, θα πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο προηγουμένως Ναι, συνήθως υπάρχει ένας σχεδιασμός, υπάρχει ένα σχέδιο. Υπάρχουν πρωτόκολλα, υπάρχουν κλίμακες. Από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ψηλό δίκτυο νοημοσύνης, αντιλαμβάνομαι. Πολλοί σε αυτόν τον τομέα έχουν όντως υψηλό δίκτυο νοημοσύνης, γιατί πρέπει να προβλέπουν πολλά προβλήματα πριν γίνουν τα προβλήματα και να προτείνουν λύσεις πριν τα αντιμετωπίσουμε. Ναι. Κατά συνέπεια, λειτουργούμε με σενάρια και ξέρουμε ότι υπάρχουν κώδικες. Οι κώδικες σου επιτρέπουν να ξέρεις ότι σε ποια βαθμίδα δυσκολίας είσαι, άμα είναι ένας κώδικας κόκκινος, είναι από τα χειρότερα, θέλει να πει ότι το έκτακτο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν θες ένα παράδειγμα, το τσουνάμι ή ένας σεισμός, μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία και πρέπει εκεί πέρα το κύτταρο, ο πυρήνας, η ομάδα να ενεργοποιηθεί και να χρησιμοποιήσει σχεδιασμούς που έχει προβλέψει πριν και ξέρει ότι άμα πέσει αυτός ο σταθμός ενέργειας, τότε θα πρέπει να φέρουν γεννήτριες, από πού και τα είπα. Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκε στο θέμα των σενάριων, πάει να πει ότι ένας ο οποίος έχει ένα ψηλό δίχτυ και ο οποίος θα προετοιμάσει ή θα αντιμετωπίσει ένα έκτακτο περιστατικό, θα πρέπει να είναι, να έχει δυνατότητα στο να συσχετίσει κάποια γεγονότα τα οποία συνέβησαν πριν να συμβούν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτά είναι δεδομένα τα οποία είναι οι ενδείξεις του γεγονότος που θα εμφανιστεί. Ναι. Άρα μετά όταν τα μαθαίνουμε αυτά και τα κωδικοποιούμε σε ένα σενάριο, ξέρουμε ότι στις βαθμίδες, αν θες, της κρίσης, ξέρουμε ότι άμα είμαστε σε αυτή την περίπτωση θα ήταν καλό να κάνουμε αυτό. Άμα περάσουμε στην επόμενη τότε πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό εμπλέκει μετά την αλγοριθμική. Δηλαδή ξέρουμε ότι ανάλογα με τα δεδομένα θα κάνουμε μερικές κινήσεις οι οποίες θεωρούνται από τον τομέα οι πιο αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου. Ένα παράδειγμα, αν θες χειροπιαστό, το ζουν τα παιδιά,
είναι το θέμα της φωτιάς σε ένα σχολείο. Γι' αυτό κάνουμε προετοιμασία, γι' αυτό κάνουμε, αν θέλεις, πειράματα του τύπου, λέμε ότι είναι μια άσκηση και λέμε στα παιδιά πώς να βγουν έξω κτλ. Γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό όταν είσαι σε ένα τέτοιο χώρο, αν ξαφνικά υπάρχει αυτή η κρίση και δεν έχει γίνει ποτέ προετοιμασία και το παιδί δεν ξέρει από πού πρέπει να φύγει. Και γι' αυτόν τον λόγο μάλιστα έχει κάτι το πολύ πρακτικό, όλα τα δημόσια κτίρια έχουν πόρτες που ανοίγουν προς τα έξω. Μάλιστα. Πόσοι συσχετισμοί μπορεί να υπάρχουν, Νίκο, για κάθε περίπτωση ασφαλώς, πάρα πολλές, δεκάδες ή χιλιάδες ίσως, συσχετισμοί. Είναι το θέμα αν είναι οι κυρίαρχοι συσχετισμοί. Συγγνώμη. Αν είναι οι κυρίαρχοι, δηλαδή αν είναι αυτοί που είναι οι βασικοί συσχετισμοί που θα καθιερώσουν το πλαίσιο της στρατηγικής που θα ακολουθήσουν. Ενώ οι άλλοι μπορεί να υπάρχουν συσχετισμοί, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, τώρα που κάνουμε αυτή την εκπομπή, έχει μεγάλη σημασία ο πομπός του ΡΙΚ να λειτουργεί. Τα μικρόφωνα να λειτουργούν. Τώρα, ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο κτίριο και κάνουν άλλα πράγματα, συσχετίζονται με την λειτουργία του ΡΙΚ, αλλά όχι με αυτό που κάνουμε άμεσα. Άρα δεν είναι κυρίαρχα. Ενώ άμα ξαφνικά κοπεί το μικρόφωνο μας, είναι κυρίαρχο. Ναι, πώς διαχωρίζουμε, πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτό που λες κυρίαρχο? Τι είναι το κυρίαρχο? Είναι αυτό που όταν υπάρχει προκαλεί μια αλλαγή φάσης, όταν δεν υπάρχει αλλαγή φάσης, άρα υπάρχει απλώς κίνηση. Αν θες, διαχωρίζουμε τις κινήσεις με τις πράξεις. Οι κινήσεις είναι αυτές που είναι αναστρέψιμες. Mm-hmm. Δηλαδή μια κίνηση είναι ότι όταν θα βάλεις το σήμα, θα κατεβάσεις το μικρόφωνο, θα παράσεις το σήμα, θα το ξανανεβάσεις και είναι αναστρέψιμο. Ενώ όταν υπάρχει μια δυσλειτουργία και καεί κάτι εδώ, τότε είναι μη αναστρέψιμο και αν δεν έχεις προβλέψει να μπορείς να το ανακαταστήσεις γρήγορα, θα έχεις ένα πρόβλημα διακοπής. Ναι. Επειδή ξέρω ότι ασχολείσαι με διάφορα πράγματα, ακόμα και με την αποκλειστή οικονομική ζώνη. Σωστά. Και ασχολείσαι και με την, εκπαίδευση, ασχολείσαι και με την μετανοσοκομεία, νομίζω είχες μια διάλεξη. Θα έχω αύριο. Θα έχεις αύριο. Πώς όλα αυτά μπορεί κάποιοι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι και ειδικοί στον χώρο τους βασικά, έχοντας αυτή την δυνατότητα της σκέψης για να μπορέσουν να προγραμματίσουν και να σχεδιάσουν κάτω? Αν θες, αυτοί είναι ειδικοί του χεριού, ενώ άλλοι είναι ειδικοί για το δάχτυλο. Αυτός που είναι ειδικός για το χέρι μπορεί να χειριστεί 5 δάχτυλα ταυτόχρονα. Ναι. Αυτός που είναι πολύ ειδικός σε έναν τομέα και είναι μόνο το δάχτυλο, 5 δάχτυλα δεν αποτελούν ένα χέρι. Ένα χέρι είναι πιο πολύπλοκο από αυτό που ξέρει να διαχειριστεί, αλλά άμα χρειαστείς για το συγκεκριμένο δάχτυλο, θα σου πει ό,τι θες. Στον τομέα του στρατηγικού σχεδιασμού και της στρατηγικής αντιμετώπισης μιας κρίσης, λέμε ότι υπάρχει το λεγόμενο κύτταρο, δηλαδή υπάρχουν ειδικοί από κάθε ειδικότητα που συντονίζεται από έναν άλλον, που μοιάζει αν θες με έναν διευθυντή ορχήστρας, όπου έχεις όλα τα όργανα, κάθε ένας που έχει το όργανό του είναι ειδικός, είναι βέβαια ακόμα και καλύτερος από το διευθυντή ορχήστρας. Ο διευθυντής ορχήστρας δεν έχει καν όργανο, ναι, αλλά είναι αυτός που τα συντονίζει. Mm-hmm. Οπότε θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εκείνος ο οποίος έχει τον πιο ψηλό δείχτη, ποιος είναι? Ο μαέστρος της ορχήστρας που χειρίζεται τα υπόλοιπα ή ο καθένας ξεχωριστά? Συνήθως είναι ο μαέστρος. Ναι. Πώς όμως μπορεί ένας μαέστρος να έχει γνώση ή ένας ειδικός να έχει γνώση για όλα αυτά τα οποία μπορεί είναι να πολύ απλό. Η σοφία είναι η διαχείριση των γνώσεων, ενώ η νοημοσύνη είναι η διαχείριση των άγνωστων. Ναι. Δηλαδή, ένας ο οποίος έχει ψηλό δείχτη νοημοσύνης μπορεί να διαχειριστεί κάτι χωρίς να διαβάσει βασικά. Έτσι. Ναι, όταν στην πραγματικότητα θα προσαρμοστεί πιο γρήγορα και έχει μεγαλύτερη πλαστικότητα εγκεφάλου και μέσα από αυτό μπορεί να βρει λύσεις οι οποίες είναι μη συμβατικές. Αυτές όμως οι μη συμβατικές μέσα από μια άγνωστη περίπτωση θα είναι και οι πιο ορθές? Πάντα. Όχι πάντα, το πάντα δεν υπάρχει πουθενά. Ναι. Απλώς έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να έχουν, αν θες, μια αποτελεσματικότητα. Ναι. Γιατί λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο. Αν θες ένα παράδειγμα, χειροπιαστού είναι ο τομέας της πληροφορικής. Τελειώνεις με ένα πτυχίο, μετά από μερικά χρόνια το πτυχίο είναι σχεδόν άχρηστο, γιατί ο τομέας έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που άμα δεν συνεχίζεις να μαθαίνεις καθημερινά τι γίνεται στον τομέα της πληροφορικής, ναι, χάνεσαι, γιατί μετά από 10 χρόνια
Φαντάσου τώρα τι ήταν η πληροφορική πριν 10 χρόνια, φαντάσου πώς ήταν εδώ ο σταθμός πριν 10 χρόνια και φαντάσου ακόμα και τον τομέα του κινητού πώς ήταν πριν 10 χρόνια. Άρα αυτό θέλει να πει να έχεις μια μεγάλη προσαρμοστικότητα, αυτό προέρχεται από την πλαστικότητα του εγκεφάλου και σχετίζεται βέβαια με τον δίκτυο νοημοσύνης. Ναι. Η γνώση δεν είναι εκείνη πάντα η οποία έχει να κάνει με τις ορθές κινήσεις σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Κοιτάξτε, οι γνώσεις είναι στατικές, ενώ η νοημοσύνη είναι δυναμική. Άρα η διαχείριση των δύο ταυτόχρονα μέσω της σκέψης είναι πιο αποτελεσματικό. Αν έχεις κάποιον που είναι μόνο έξυπνος, αλλά δεν ξέρει καθόλου τον τομέα, είναι πολύ δύσκολο να βρει τις λύσεις. Αν έχεις κάποιον που έχει όλες τις γνώσεις του τομέα, αλλά έχει ένα πρόβλημα νοημοσύνης, ούτε αυτός θα βρει τη λύση. Αν έχεις τα δύο μαζί, τότε θα βρεις τη λύση και θα μιλήσεις για στρατηγική διαχείριση κρίσεων. Ναι, άρα θα πρέπει να έχει γνώση πολλών θεμάτων κάποιος ο οποίος σωστά, έχει. Σωστά, θα έλεγα τα βασικά και τα θεμελιακά θέματα. Δηλαδή, όχι τόσο πολύ. Δηλαδή, ένας διευθυντής ορχήστρας ξέρει βέβαια τη μουσική, ξέρει, αν θες, από την, το σολφές, ξέρει την αντιστοίχηση, ξέρει την αρμονία. Ξέρει τα όργανα, μπορεί να ξέρει ένα όργανο, δύο όργανα. Ξέρει πάνω κάτω πώς λειτουργεί το καθένα, δηλαδή τα μεγέθη, την τεσιτούρα κτλ. Αλλά δεν παίζει απ' όλα. Δεν παίζει απ' όλα. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι ξαφνικά, άμα πάρεις ένα διευθυντή ορχήστρας που διευθύνει 80 άτομα, μπορεί να παίξει όλα τα όργανα που είναι μέσα στην ορχήστρα του. Ναι. Απλώς έχει τις βασικές έννοιες, τα θεμέλια αν θες, που του επιτρέπουν να διαχειρίζεται όλα αυτά τα όργανα, ακόμα και αν μερικά από αυτά, όσο αφορά την χρήση τους, είναι σχεδόν άγνωστα σε αυτόν, διότι δεν κοιτάζει το τεχνικό μέρος της χρήσης του οργάνου, αλλά τις φυσικές ιδιότητες του οργάνου. Ναι. Οι συνθήκες οι οποίες είναι γύρω μας, οι συνθήκες του περιβάλλοντος, πώς είναι δυνατόν να διαμορφώσουν την τελική ίσως απόφαση σε μια περίοδο η οποία χρειάζεται να πάρθει μια απόφαση από κάποιους. Μα συνήθως είναι άτομα. Αυτό που γίνεται πάντα, Μίκη. Ναι, ναι. Δηλαδή στην πραγματικότητα, άμα δεν υπάρχει σοβαρή σκέψη εκ μέρους του λύτη, όλα αυτά επηρεάζονται από τις εξωτερικές συνθήκες. Μόνο αν υπάρχει μια προεργασία, μια προετοιμασία και μια σοβαρή ανάλυση, μπορούμε να περάσουμε σε μια λύση η οποία θα είναι διαχρονική και δεν εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες. Λοιπόν, θα ακούσουμε κάποια διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα επανέλθουμε στην εκπομπή μας. Κοντά μας είναι ο Νίκος Λιγερός, είναι φίλος. Έτσι να τον αποκαλώ, γιατί έχει 11 χρόνια που γνωριζόμαστε, 11 χρόνια από τότε. 11 χρόνια που είμαστε φίλοι, όχι που γνωριζόμαστε. Ναι, για εξηγήσε μου λίγο τη διαφορά. Νομίζω ότι μπορείς να πάρεις πολλά άτομα που υπάρχουν στη ζωή σου ή στην Κύπρο, τα οποία τα γνωρίζεις πάνω από 11 χρόνια και δεν είναι φίλοι σου. Σωστά. Και εν τω μεταξύ μου δίδαξες και μου είπες ότι, και το λέω κάποιες φορές και στις εκπομπές, ότι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί φίλοι. Σωστά, σωστά. Αλλά απλώς τώρα, άμα δεν βάζεις το σήμα, θα είσαι κακός δημοσιογράφος, αλλά βάλ' το γρήγορα. Λοιπόν, θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε. Ωραία. Θα πρέπει να πούμε στους φίλους μας ότι το 77-77-1001 και 22-33-33-95 είναι στην διάθεσή τους εδώ για να απαντήσουν στον Νίκο Λιγερό. Σωστά. Καλά το είπα. Το είπες πολύ καλά. Ωραία. Πάμε με διαφημιστικά μηνύματα γιατί θα έχω πρόβλημα μετά. Λοιπόν, εδώ κοντά μας Νίκος Λιγερός, στρατηγικός επενδυτής. Όχι επενδυτής, επενδυτής νομίζω ότι... Α, στρατηγικός σύμβουλος, τι λέω κι εγώ. Επειδή... Ναι, ναι, όχι, θα σε επηρεάσει ο Μάριος. Ναι, κύριε, ναι, με επηρεάσει. Πού είναι ο Μάριος? Αυτός είναι ο στρατηγικός επενδυτής, γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό μου έλεγε προηγουμένως πολλές φορές και γι' αυτό μου έμεινε το επενδυτής. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά τώρα ξέρουμε το λόγο ότι όντως έχεις επηρεαστεί από τις συνθήκες. Ναι, και από την περιβαίουσα ατμόσφαιρα. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πάμε 77-77-1001 και 22-33-33-95, στρατηγικός σύμβουλος. Νίκος Λιγερός εδώ κοντά μας, ρωτήστε ό,τι θέλετε. Και μαζί μας. Και μαζί μας. Τι είπα. Όχι, θέλω να πω το κοντά, δεν είναι αποκλειστικά μαζί. Ναι, για εξήγησέ μου γι' αυτό, γιατί το εξηγήσαμε σε μια άλλη εκπομπή, αλλά είναι και απόγευμα. Τώρα είμαστε ακόμα περισσότερο κόσμο. Εξηγούμε και το απόγευμα. Μπορούμε να είμαστε μαζί και εγώ να είμαι ακόμα και στο εξωτερικό. Όταν είμαι κοντά, δεν είμαι αναγκαστικά μαζί σου. Άρα είμαστε κοντά και μαζί. Εδώ τώρα ναι. Ενώ συνεχώς είμαστε μαζί. Μαζί, αλλά είμαστε σε... Κάπου κοντά, κάπου μακριά. Κάπου μακριά. Μερικές φορές τα άτομα μπερδεύονται και νομίζουν ότι όταν είναι κοντά είναι μαζί. Ναι, ενώ δεν είναι μαζί, ναι. Εφόσον μπορεί να είναι και κοντά.
Ακριβώς. Ωραία. Πάμε σε γραμμές και παρακαλώ να ακούσουμε εδώ. Παρακαλώ, στο 77-77-1, δεν μας περιμένει εδώ. 77-77-1 και 22-33-33-95, Νίκος Λιγερός εδώ κοντά μας, μέχρι και τις 6, ναι. Τώρα, θα επανέλθουμε το βράδυ. Βέβαιας, 10 με 12 θα είμαστε ξανά εδώ. Δεν ξέρω αν το είπες. Δεν το είπα, να το πούμε τώρα. 10 με 12 θα είμαστε ξανά μαζί με τον Νίκο. Τους προετοιμάζουμε, γιατί θα είναι 2 ώρες. Και... στην εφήλεκτη διάβαση. Εδώ πάμε σε γραμμές και παρακαλώ να ακούσουμε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Παλιά το εκπαιδευτικό μας σύστημα αξιολογούσε την νοημοσύνη. Υπάρχουν και στοιχεία που δείχνουν ότι τα παιδιά στην τάξη, ακόμα από το δημοτικό, αξιολογούνταν από τους δασκάλους τους. Κάποια στιγμή ισοπεδώθηκαν όλα και αυτή η διαδικασία έχει σταματήσει. Με αποτέλεσμα να ισοπεδωθούν όλα και η κρίση δική μου βέβαια και φαίνεται και εκ του αποτελέσματος να επικρατήσει η μετριότητα στην κοινωνία μας, στις ηγεσίες μας και ειδού τα αποτελέσματα που ζούμε και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λιγερό εάν αυτό είναι καλό ή αν συμφωνεί ότι θα έπρεπε να επανέλθουμε στην εκπαίδευση μας, στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, να αξιολογά και την νοημοσύνη κοντά στα άλλα ενός μαθητή. Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε και την διπλανή Νίκο. Παρακαλώ, γεια σας. Ναι, γεια σας. Μιχάλης Πόλης από Λάρνακα. Ναι, κύριε Πόλη. Ο Άινστάιν είχε πει κάποτε ότι υπάρχουν δύο άπειρα πράγματα στο σύμπαν. Το ένα είναι το σύμπαν το ίδιο και το άλλο είναι η ανθρώπινη βλακεία, αλλά λέει για το σύμπαν δεν ήταν απόλυτα σίγουρος για το άπειρο μέγεθος. Έχετε δίκιο, έτσι το είπε. Ναι. Υπάρχει επιστήμη της κοινωνικής. Ενώ για τη βλακεία, αυτό είναι σίγουρο ότι. Ναι. Υπάρχει επιστήμη της κοινωνικής μηχανικής, η οποία κοινωνική μηχανική διδάσκεται μόνο σε λίγους και λέει πώς να διαχειρίζονται το πλήθος. Για παράδειγμα, να φέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχει προσωποποίηση της αλήθειας. Οι ανθρώποι ποτέ δεν ακούν τι λέεις, αλλά βλέπουν ποιος είσαι. Αν για παράδειγμα, εγώ αναπτύξω μια θεωρία, επειδή είμαι ένας ασήμαντος άνθρωπος, κανένας δεν θα με λάβει υπόψη. Αν όμως αυτά θα πει κάποιος επώνυμος ή κάποιος με νόμπελ στα οικονομικά, αυτά είναι αλήθεια, διότι οι ανθρώποι προσωποποιούν την αλήθεια. Σωστά, σωστά. Και αυτούς τους ανθρώπους τους βάλει το σύστημα μπροστά για να περάσουν τα ψέματα. Επίσης, ένας ψεύτης είναι πιο πιστικός όταν την ώρα που λέει ψέματα πιστεύει ότι λέει αλήθεια. Είναι η λεγόμενη χρήσιμη λύθη του κατεστημένου. Και επίσης υπάρχει στρατηγική, δεν ξέρω αν την ξέρετε, να μας την αναπτύξετε, της δημιουργάς το πρόβλημα και προσφέρεις τη λύση. Για παράδειγμα, εάν... χρησιμοποιείται στο marketing. Αν θέλω να καταργήσω τα ανθρώπινα δικαιώματα, μπορώ να δημιουργήσω πρόβλημα ανασφάλειας στον πληθυσμό και μετά για να τους δώσω πίσω την ασφάλεια τους, να τους πάρω κάποια ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία ποτέ δεν θα δέχονταν να απολέσουν αν δεν υπήρχε το τεχνικό πρόβλημα. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε ένα αξίδι στοίχης μας. Θα μπορούσα να πω και άλλα πολλά, αλλά... πάρα πολλά λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πόλη. Να σχολιάσει ο Νίκος. Καλό απόγευμα, να απαντήσουμε σε ακόμα μια γραμμή, παρακαλώ. Θα έχεις πολλά να σχολιάσεις. Ναι, γεια σας. Εγώ μιλώ. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, θα ήθελα να μου πείτε εκείνο το νούμερο το 43-33 ακόμα μια φορά. Βεβαίως να σας το πω. Είναι 22-45-43-33. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλετε να ρωτήσετε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στο φιλοξενούμενο. Πολλά συγχαρητήρια. Το προηγούμενο ήταν παρόντα εδώ. Τον παρόντα εδώ, ναι, εδώ, το ξένο μας που ήρθε. Τον Νίκο μας τον Λιγερό. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Ευχαριστώ πολύ. Είδες ότι λέω ευχαριστώ εκ μέρους σου, καλά απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Έλα Νίκο, σε ακούμε. Πρώτα απ' όλα ο αρχικός σχολιασμός έχει δίκιο ο άνθρωπος. Το έλεγε βέβαια με λίγο θλίψη. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να εξετάζουμε την νοημοσύνη των παιδιών και να την αξιολογούμε και έτσι αυτό να μας δίνει τις δυνατότητες να αναπτύξουμε μεθοδολογίες. Το πιο εντυπωσιακό, αν θες, είναι το εξής, ότι όταν είναι ακραίες καταστάσεις και έχουμε παιδιά
είτε με ειδικές ανάγκες ή παιδιά περκυσμένα, το κάνουμε και μας φαίνεται εντελώς φυσιολογικό. Για τα παιδιά που θεωρούμε ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα ειδικό ή από τη μία πλευρά ή από την άλλη, δεν το κάνουμε και κατά συνέπεια καταλήγουμε σε μια γενική στρατηγική προσέγγισης της εκπαίδευσης, η οποία όντως ισοπεδώνει και δεν μπορούν πια να εμφανιστούν τα παιδιά που κάνουν τη διαφορά. Και έχει δίκιο ο κύριος ότι θα έπρεπε όντως να χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνικές και να υπάρχει, αν θέλετε, μεγαλύτερη συσχέτιση με την νοημοσύνη. Για ποιο λόγο? Διότι στο τέλος καταντάμε να έχουμε παιδιά που να ξέρουν να λύνουν προβλήματα μόνο και μόνο επειδή ακολουθούν συνταγές. Μόλις το πρόβλημα αλλάζει λίγο, δεν ξέρουν πια αν έχει καμία σχέση. Ενώ το παιδί που πραγματικά κοιτάζει με την νοημοσύνη του αυτά τα προβλήματα, μπορεί να απαντήσει εντελώς διαφορετικά. Θα δώσω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Το πρωί έλεγα στα παιδιά σε ένα δημοτικό, για σας τι είναι ένα μικρό παιδί, τι είναι ένα παιδί. Και ένα από τα παιδιά που ήταν στο νηπιαγωγείο μου απάντησε, το παιδί είναι άνθρωπος. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι το εξής. Είναι πολύ ενήλικοι, δεν το ξέρουν καν. Το αντιμετωπίζουν το παιδί σαν ένα αντικείμενο, το οποίο τους ανήκει, το οποίο το διαχειρίζονται με τον τρόπο που θέλουν, γιατί θεωρούν ότι έτσι θα είναι ευτυχισμένο, και σε κάποια φάση αυτό το παιδί μεγαλώνει, αποκτά ανθρώπινη υπόσταση και λέει σε αυτόν που τον διαχειρίζεται έτσι, ότι καταπατούσε τα ανθρώπινα δικαιώματά του. Τι θέλω να πω, τα παιδιά που μπορούν να δώσουν αυτές τις απαντήσεις, είναι κρίμα να χάνονται, ναι, σε ένα γενικό πλαίσιο, αν θέλεις, εκπαίδευσης και όχι παιδείας. Ναι. Άρα αυτό που έλεγε, αν θέλουμε να το συνοψίσουμε, είναι ότι η παιδεία σχετίζεται με την ανθρώπινη νοημοσύνη, ενώ η εκπαίδευση σχετίζεται μόνο και μόνο με την κοινωνική πίεση. Και αυτό σχετίζεται τώρα με τη δεύτερη παρατήρηση, στις τεχνικές σε σχέση με την μάζα, το πλήθος κτλ. Όπως έλεγε για την κοινωνική μηχανική, έχει απόλυτο δίκιο. Η τεχνική που παρουσίασε στην πραγματικότητα, όταν έλεγε αν μπορούμε να την αναπτύξουμε, είναι μια τεχνική που υπάρχει στο μάρκετινγκ και είναι η τεχνική του δημιουργώ ανάγκες και μετά παρουσιάζω ένα προϊόν που καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Ενώ άμα κοιτάξουμε μερικές φορές τι πραγματικά αγοράζουμε, για ποια συγκεκριμένη ανάγκη το κάνουμε, καταλαβαίνουμε ότι κάποιος μας έχει προωθήσει την ιδέα και μας έχει παροτρύνει να αγοράσουμε ένα αντικείμενο το οποίο μας είναι ουσιαστικά παντελώς άχρηστο και θα μείνει στο σπίτι μας εφόσον λειτουργήσε η τεχνική της αρπαχτής. Κατά συνέπεια ξέρουμε όντως ότι επηρεάζεται η ανθρώπινη προσέγγιση των πραγμάτων ανάλογα με το αυτός που λέει κάτι είναι γνωστός ή όχι, ενώ λέει ακριβώς το ίδιο. Και γι' αυτό συνήθως εγώ λέω στους μαθητές μου, όταν έχουν μία αντιπαράθεση με κάποιον, να μην μπαίνουν σε μία διπλωματική προσέγγιση και να λένε αυτό που λέω μπορείς να το βρεις στην ιστοσελίδα τάδε, στην εγκυκλοπαίδεια τάδε, στο λεξικό τάδε. Άρα αν εμείς π.χ. τώρα έχουμε μια διαφωνία πάνω σε μια λέξη, δεν γίνεται να τσακωθούμε, θα πάρουμε ένα λεξικό, θα δούμε ποια λέει και μετά θα ξέρουμε ποιος υποστήριζε αυτή την ορολογία. Μιλάς βεβαίως και για τους κανονισμούς, η εφαρμογή των κανονισμών στην περίπτωση αυτή, έτσι. Εφόσον μιλάς για την ακριβή έννοια της λέξης, ασφαλώς, εδώ... Έχει ενδιαφέρον η παρατήρησή σου, εγώ το βλέπω και στον τομέα της νομικής. Δηλαδή, όταν λέμε για την νομοθεσία και την νομολογία, υπάρχουν ας πούμε τροποποιήσεις του νόμου και το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι αυτός που χρησιμοποιεί αυτόν τον νόμο πρέπει να ξέρει την τελευταία εκδοχή του νόμου. Άμα ξέρει την προηγούμενη, θεωρεί ότι η καινούργια είναι παράνομη και δεν ισχύει, κατά συνέπεια δεν την εφαρμόζει. Άμα ξέρετε την τελευταία, καταλαβαίνει ότι η προηγούμενη δεν είναι πια σε ισχύ και την εφαρμόζει. Η έλλειψη γνώσεων στον τομέα της νομικής μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στις ανθρώπινες σχέσεις και μπορεί μάλιστα να καταπατήσουμε ανθρώπους επειδή δεν ξέρουμε να διαβάζουμε σωστά τα κείμενα. Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκε, έχουμε δύο φίλους ή φίλες στην τηλεφωνική γραμμή, θα ήθελα έτσι λίγο να σχολιάσεις σε συντομία, Νίκο, το θέμα της μετριότητας.
Ναι, αναφέρθηκε σε αυτό και ήταν το θέμα της μάζας, είναι ότι είναι λογικό. Όταν έχεις ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θέλει να εκπαιδεύσει την πλειοψηφία, σιγά σιγά θα τίνει προς την μετριότητα, διότι πρέπει ο μέσος όρος να είναι ο κώδικας. Και άμα είναι ο μέσος όρος ο κώδικας, τότε έχουμε την έννοια του μέτριου. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί όπως λέμε συχνά ακόμα και στην αρχαιότητα ότι παν μέτρων άριστον, στην πραγματικότητα άλλο το μέτρο και άλλο το μέτριο. Και για να μας εξηγήσουν ότι επιβάλλεται να κάνουμε έναν κανονισμό εκπαιδευτικό για όλους, μας λένε ότι είναι το μέτρο και γίνεται κανόνας. Ενώ στην πραγματικότητα είναι το μέτριο για να έχει αποτελέσματα. Σε αυτήν λοιπόν την μετριότητα καταλήγουμε και δυστυχώς μερικές φορές είμαστε αναγκασμένοι να επιλέξουμε ανθρώπους σε έναν τομέα, σε μια ηγεσία, μεταξύ ανθρώπων που βρίσκονται ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο και δεν έχουμε κανέναν ικανό. Άρα το θέμα της μετριότητας παράγει πάρα πολλά προβλήματα, γιατί θεωρούμε ότι όλοι είναι στο ίδιο επίπεδο, αλλά ξεχνάμε ότι για να είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο είναι πολύ εύκολο, αρκεί να κατεβάσεις το επίπεδο. Ναι. Από την άλλη όμως, τι σχέση έχει να κάνει η μετριότητα με έναν άνθρωπο ο οποίος λογικά θα έπρεπε να μπορούσε να διαχειριστεί ανά πάσα στιγμή μια έκτακτη κρίση βασικά. Έτσι, πώς είναι δυνατόν να έχει. Είναι δυνατόν, γιατί μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει τοποθετηθεί χωρίς να έχει αξιολογηθεί, μόνο και μόνο επειδή είναι ο γνωστός κάποιου. Τότε έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί όταν θα εμφανιστεί μια κρίση, επειδή έχει μια ανικανότητα δομική, δεν θα είναι ικανός να ανταπεξέλθει και να πάρει την σωστή απόφαση την ώρα της κρίσιμης στιγμής. Ναι. Οπότε αν αυτή η απόφαση έχει να κάνει με τον ίδιο τον εαυτό του μέτριου, ασφαλώς έχει να κάνει με τον ίδιο. Αν όμως αυτή η μετριότητα έχει να κάνει, ο μέτριος άνθρωπος έχει να κάνει με την διαχείριση άλλων ανθρώπων, τότε δεν έχει το δικαίωμα να είναι μέτριος. Στην πραγματικότητα έχει το δικαίωμα, απλώς προκαλεί ένα έγκλημα, διότι μπορεί να καταπατήσει ανθρώπους επειδή δεν το έχει αντιληφθεί. Γιατί το πρόβλημα με το μέτριο, ο μέτριος όταν εξετάζει τον εαυτό του, τον βρίσκει καλό. Ο καλός όταν εξετάζει τον εαυτό του, τον βρίσκει φυσιολογικό. Ναι. Πάμε σε γραμμές εδώ, παρακαλώ. Γεια σας, να ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια κύριε Μίκη για την εκπομπή σας. Και υποκλίνομαι στην ευρημάτια του καλεσμένου σας. Χαίρομαι και τον συγχαίρω την ίδια ώρα για την ευρημάτια του. Ήθελα να ρωτήσω, η νοημοσύνη, όπως τη μετρούμε τώρα, τα τεστ που προανάφερε ο καλεσμένος σας εκεί, έχουν σχέση με τα μαθηματικά. Εάν κάποιος δηλαδή ένας καλός στα μαθηματικά, ένας καλός μαθηματικός, πιάνει και ψηλό δείχνει τη νοημοσύνη, ή τελικά η νοημοσύνη είναι ένα σύνολο, ας πούμε, χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Λέξτε και προηγουμένως η συναισθηματική νοημοσύνη, δηλαδή ένας ποιητής, παράδειγμα, ένας ευαίσθητος ποιητής που καταγράφει τόσα και τόσα πράγματα με τόση ευαισθησία ψυχής, πρέπει να, ας πούμε, στο τεστ νοημοσύνης μπορεί να πιάνει 50, ας πούμε, 70, ή ένας συγγραφέας, ή ένας ηθοποιός, ή ένας. Πώς συνδέονται τα πράγματα? Γιατί διότι η εντύπωση ότι το τεστ νοημοσύνης ή η νοημοσύνη, ο δείκτης νοημοσύνης, έχει σχέση, ας πούμε, με την επίδοση και στα μαθηματικά. Έτσι τουλάχιστον. Όχι, μην ανησυχείτε. Θα το αναλύσουμε. Απλώς για να ακούτε καλύτερα μετά στο ραδιόφωνο. Απλώς να ξέρετε ότι δεν υπάρχει μια προσέγγιση που είναι μόνο διάστατη στα τεστ. Άρα δεν σχετίζονται. Υπάρχουν τεστ τα οποία μάλιστα είναι διαφορετικά και συμπληρωματικά. Μπορώ να σας πω, ας πούμε, ότι το BV117 είναι ένα τεστ που είναι αποκλειστικά, αν θέλετε, φιλολογικό και δεν έχει καμία λέξη μαθηματική και είναι απλώς, σας δίνουν φράσεις και από κάτω έχετε τρεις φράσεις και σας λένε ποια λέει τα ίδια πράγματα. Άρα εδώ ένας συγγραφέας ή κάποιος, όπως είπατε προηγουμένως, ένας ποιητής που είναι ευαίσθητος, θα καταλάβει αμέσως ποιες είναι οι φράσεις που είναι όμοιες και ποιες περιέχουν παγίδες νοηματικές. Άρα αντιθέτως υπάρχουν, αν θέλετε, τεστ
που ασχολούνται με τα μαθηματικά, υπάρχουν τεστ που ασχολούνται με την χωροαντιληπτική, άλλα που ασχολούνται με το λεκτικό, άλλα που ασχολούνται, αν θέλετε, με τις εικόνες, άρα το εικαστικό, άρα που ασχολούνται με τις διαφορές, εκεί που νομίζουμε ότι σχεδόν δεν υπάρχει διαφορά, άρα θα εντοπίσουμε τους ανθρώπους που μπορούν να δουν τις λεπτομέρειες. Όταν κάνουμε, αν θέλετε, ένα σύνολο από αυτά τα τεστ, θα ξαναβρεθούμε σε αυτό που είπατε πολύ σωστά, ότι η νοημοσύνη είναι κάτι το συνολικό και δεν μπορούμε να τη μετρήσουμε μόνο με μία διάσταση και πρέπει να έχουμε μία πολλαπλή διάσταση για να την αντιληφθούμε και να καταλάβουμε πόσο σφαιρική είναι και πόσο λειτουργεί μέσα σε ένα ολιστικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα ακούσουμε κάποια διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε. Γραμμή. Εδώ πλησιάζουμε στο τέλος, μόνο λίγα λεπτά μας απομένουν. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας το απόγευμα. Και εγώ μισμένα. Θα τα πούμε απόψε στις 10, οπότε οι φίλοι μας που έχουν υποβάλει ερωτήματα. Έρθουν ξανά 10 το βράδυ μετά τις ειδήσεις. Θα είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε. Και αυτοί που δεν έχουν υποβάλει μπορούν να το κάνουν το βράδυ. Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πιο απλά χρόνο. Ακριβώς. Θα έχουμε 2 ώρες μαζί με τον Νίκο Λιγέρο στις 10 και μέχρι τις 12. Καλό απόγευμα σε εσένα και στους φίλους εκπρατές. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.